Ραγδαία αύξηση της τάξης του 260% είχαμε την εβδομάδα 12 με 18 Ιουλίου στο Υλικό Φορτίο των Αστικών Λιμάτων της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την εβδομάδα 5 με 11 Ιουλίου. Μάλιστα, 9 στις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων του ΕΟΔΗ παρουσίασαν αυξητικές τάσεις στο Υλικό Φορτίο των Λιμάτων τους. Συνολικά όμως δυστυχώς είχαμε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον τελευταίο μήνα που ήταν πιο χαμηλά τα πράγματα. Είμαστε στο, όπως ανακοινώσαμε μέσω ΕΟΔΗ, 260% η μέση εβδομαδιαία αύξηση. Είναι μεγάλο νούμερο για την περίοδο αυτή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, την καλοκαιρινή περίοδο έχουν υποχωρήσει όλα τα μέτρα, δεν υπάρχει καμία κοινωνική συμπεριφορά που να προστατεύει τους ανθρώπους και τους γύρω τους, ενώ η μετάλλαξη Δέλτα, καθώς και το γεγονός ότι χτυπάει κυρίως την νεολαία, η οποία έχει και τις περισσότερες κοινωνικές αναστροφές, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι της αυξητικής τάσης. Νομίζω ότι είναι πολλοί οι λόγοι. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο μεταδοτική, οπότε έχει αυξήσει και τον πολλαπλασιαστή δηλαδή. Δεν είναι μονάχα ότι δεν προσέχουμε. Μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα, αυτό λένε οι γιατροί και οι επιδημιολόγοι. Έχουμε και το ότι αυτή χτυπάει ευκολότερα τους νέους, οι οποίοι νέοι έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα, τώρα που είναι καλοκαίρι ακόμα μεγαλύτερη, οπότε έχουμε μεγαλύτερη διασπορά στην κοινωνία. Το θετικό της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι καθημερινά αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα κορονοϊού, είναι ότι παρατηρείται χαμηλή πίεση στα νοσοκομεία, με τις νοσηλίες να βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Και για να μην ξεχνάμε, αυτό είναι και το ζητούμενο. Αν είναι όλοι να αρρωστήσουμε ελαφριά και να το περάσουμε με λίγο πυρετό και λίγο πονοκέφαλο στο σπίτι, τότε θα έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Το δύσκολο είναι, το ερώτημα είναι να αντέξει το σύστημα υγείας, να μην χρειαστεί να έχουμε ανάγκες για νοσοκομεία και να μην τα έχουμε. Όσον αφορά το αν στο άκουσμα ότι η αύξηση στο οικό φορτίο των λιμάτων άγγιξε το 260%, υπάρχει φόβος και ανησυχία τόσο στους επιδημιολόγους όσο και στους πολίτες, ο κύριος Καραπάντσιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, διότι όπως είπε, κάθε Πέμπτη και Σάββατο παρουσιάζουν σχετικά διαγράμματα με το ίδιο το φορτίο, τα οποία δείχνουν πως είμαστε σε ένα νούμερο κοντά στο 50. Ένας δείκτης ο οποίος είναι εμφανώς χαμηλότερος σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και τον Μάρτιο του 2021. Να θυμίσω ότι στο μέγιστο που είχαμε τον Νοέμβριο του 2020 είχαμε πιάσει 225 και στο μέγιστο που είδαμε και αρχές Μαρτίου ήμασταν στο 120. Τώρα είμαστε στο 50 λοιπόν. Είμαστε σε ένα σημείο που ανεβαίνουμε, αυτό είναι καμπανάκι, είναι κάτι ανησυχητικό, δεν είμαστε όμως σε κατάσταση συναγερμού. Οπότε δεν χρειάζεται ακόμα να νιώσουμε ότι πνιγόμαστε και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πάντως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραπάντσιος, ο μόνος δρόμος για να αναχαιτιστεί η πανδημία είναι ο εμβολιασμός. Εάν δεν εμβολιαστούμε, είναι θέμα χρόνου κατά την άποψή μας να νοσήσουμε. Ναι. Είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός. Τι να πω, και μετά ο καθένας έχει μόνος του κρίση να κρίνει. Οι επιστήμονες εξετάζουν με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία που συλλέγουν για την πορεία της πανδημίας, με την ευχή ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν στον κόσμο κάτι πιο ελπιδοφόρο.